κάμερες φορτώθηκαν. Φεύγουμε για το επόμενο ταξίδι παράδοσής μας. Ακολουθήστε μας. Συντονισμένη πάντα στη Euro τηλεόραση. Το ταξίδι παράδοσής μας σήμερα λοιπόν μας πηγαίνει στην καρδιά του Ρουμλουκιού. Η περιοχή Ρουμλουκίου απλώνεται κάτω από τις βόρειες παρυφές των Πιερίων μέχρι τους καλαμόνες του Βάλτου των Γιαννιτσών και κάτω από τα υψώματα της Βέρειας μέχρι τον ποταμό Λουδία και τις εκβολές του Αλιάκμονα στο Θερμαϊκό Κόλπο, ενώ αρκετοί την επεκτείνουν μέχρι και τον ποταμό Αξιό. Ονομάστηκε Ρουμλούκ από τους Οθωμανούς κατακτητές κατά τον 14ο με 15ο αιώνα, οι οποίοι φτάνοντας στην περιοχή την ονόμασαν Ρουμλούκ ή Ουρουμλούκ, τουρκική λέξη που παράγεται από το Ρουμ που σημαίνει Ρωμιός και Λούκ που σημαίνει τόπος που έχει Ρωμιούς, δηλαδή Έλληνες χριστιανούς απόγονους των Ρωμαίων πολιτών. Οπότε κατ' επέκταση Ρωμιότοπος ή Ελληνότοπος. Ξεχασμένη είναι χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας και ανήκει στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 26 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και απέχει περίπου 14 χιλιόμετρα από την πόλη της Βέρειας. Γύρω στα 50 χωριά αποτελούσαν το Ρουμλούκι, με πιο γνωστά τα κεφαλοχώρια όπως ο Γιδάς που είναι η σημερινή Αλεξάνδρεια, το Πλατή και το Κλειδί. Ο αριθμός και οι θέσεις των χωριών δεν ήταν πάντα σταθερές, μιας και από τις συχνές πλημμύρες του Αλιάκμονα πολλά χωριά εγκαταλείπονταν ακατοίκητα ή δημιουργούνταν καινούρια σε άλλες θέσεις. Η Ξεχασμένη έχει γύρω στους 850 εγγεγραμμένους κατοίκους βάσει της απογραφής που έγινε το 2011 και σήμερα κατοικείται από 450 περίπου μόνιμους κατοίκους. Κατά κύριο λόγο οι κάτοικοι της Ξεχασμένης είναι αγρότες και ασχολούνται με την παραγωγή και την καλλιέργεια. Δίπλα από το χωριό περνά πλέον εκτός από τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Εδέσης και η Νέα Εγνατία, οδός με κοντινότερο κόμβο αυτών της Κουλούρας, που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα από το χωριό. Η πρώτη μας στάση ερχόμενη στην Ξεχασμένη του νομού Ιμαθίας δεν είναι άλλη από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είναι και ο πολιούχος της Ξεχασμένης.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξεχασμένης Γεώργιος Εφέρης διοργανώνει μεγάλη γιορτή προς τιμήν του πολιούχου του χωριού, του Αγίου Δημητρίου, την οποία εμείς ήρθαμε να καταγράψουμε και φυσικά να σας την παρουσιάσουμε μέσα από την εκπομπή ταξιδεύοντας την παράδοση και τη συχνότητα της Γιώργου τηλεόρασης. Ο σιδηροδρομικός σταθμός Ξεχασμένης εξυπηρετείται από τον προαστιακό σιδηρόδρομο προς Έδεσα και Θεσσαλονίκη. Χτίστηκε από την εταιρεία που κατασκεύασε τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου επί Τουρκοκρατίας, έχοντας χαρακτηριστικά ευρωπαϊκών σταθμών της εποχής.
Βρισκόμαστε στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξεχασμένης με την επωνυμία Γεώργιος Εφαίρης. Δίπλα μου είναι ο κύριος Σωτήρης Γιαννάκας, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου. Σε καλησπέριζω και σε καλωσορίζω στην εκπομπή, Σωτήρη. Καλώς σας βρήκαμε και είσαι και ο υπεύθυνος για το σημερινό μας κάλεσμα. Εσύ και ο Βασίλης. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε για τη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα έτσι, εγώ έχω ξαναταξιδέψει εδώ στην Ξεχασμένη, έχω κάνει παλαιότερα μια εκπομπή, αλλά έτσι μια υπενθύμηση προς τους φίλους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε με το πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξεχασμένης Γεώργιος Εφαίρης. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1982 από τον Ανδρέα του Πανταζή, που είναι ο χωριανός μας και σήμερα είναι δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ο Ανδρέας ο Πανταζής μας έδωσε πολύ βαρύ όνομα στο Σύλλογός μας Γεώργιος Εφαίρης. Πρέπει να το τιμήσουμε. Έτσι, εγώ επειδή γνωρίζω, θα ήθελα να τα πεις εσύ. Περνώντας ο Σεφέρης κάποτε από το χωριό μας Μάρους Λόγιος, εντυπωσιάστηκε από τη φιλοξενία των χωριανών μας και κάπου έγραψε ότι οι ξεχασμενιώτες δεν ξεχνάμε τη φιλοξενία. Και έτσι εμείς τώρα κουβαλάμε το όνομα το βαρύ αυτό. Και πρέπει να αναδείξουμε το σύλλογό μας μεγάλο. Τι ακριβώς παρέχει ο Σύλλογος στα παιδιά εδώ του χωριού που έρχονται και στις κυρίες? Τιμούμε την παράδοση, αυτά που βρήκαμε στον τόπο μας, είτε είναι από φορεσές, είτε από χορούς, είτε από μουσική, και τα διατηρούμε. Έχουμε πολύ πλούσια συλλογή χορευτικών, όσο ακόμα στο λόγο. Και συνέχεια δημιουργούμε. Εδώ να πούμε στην Ξεχασμένη, είμαστε στην καρδιά του Ρουμλουκιού. Στην καρδιά του Ρουμλουκιού είναι ένα χωριό το οποίο είναι μόνο ντόπιο, μόνο ρουμλουκιώτες. Ελάχιστοι είναι πόντι ή ελάχιστοι το πω. Οι οποίοι έρθανε μετέπειτα με την ανταλλαγή. Πιο πολύ είναι μύθος. Λόγω γάμου. Πιο πολύ είναι ντόπιοι. Με την οτροπία του ντόπιου, του ρουμλουκιώτη. Με την ιστορία που κουβαλάει αυτός ο ρουμλουκιώτης κάτοικος. Το ρουμλούκι, ναι. Το ρουμλούκι έχει τη δική του ιστορία. Ξεχωρίζει λίγο από τους εντόπιους, έτσι δεν είναι? Και λίγο στους χορούς και λίγο στα μουσικά του ακούσματα. Ναι, είναι πολύ, είναι η μουσική μας πολύ βαριά. Δεν μπορώ πώς να το χαρακτηρίσω εγώ, αλλιώς γιατί δεν έχω και τη γνώση. Είναι αργή χορή. Έχουν πολύ πόνο οι χοροί μας, γιατί είναι μακροχρόνια παραμονή των κατακτητών. Εμείς είχαμε κατακτητές εδώ πέρα 600 χρόνια, όχι 400 που είχαμε υπόλοιποι. Ήταν πολύ πιο μπροστά οι Τούρκοι σε εμάς και φύγαν πολύ πιο αργά από εμάς. Όπως φύγαν από την παλιά Ελλάδα, την κάτω Ελλάδα. Εξαιτίας μάλλον αυτού του γεγονότος, η μουσική σας είναι έτσι πολύ αργή και όλοι οι χωρί σας είναι αργή. Πονεμένη. Πονεμένη, μάλιστα. Και από ό,τι θυμάμαι, τον ρόλο το βασικό τον παίζει ο πρωτοχορευτής και οι κινήσεις που κάνει με το χέρι του. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω πολύ γνώση. Έλειπα πολλά χρόνια το χωριό. Τώρα γνωρίζω τη μαγεία του τόπου. Τώρα γνωρίζω τα καλά του. Τώρα το γυρισμό μου στο χωριό. Επιστροφή στα πατρία Ελλάδα. Να πούμε λίγα λόγια. Σήμερα βρισκόμαστε τώρα εδώ στο χώρο της βιβλιοθήκης, η οποία πότε δημιουργήθηκε ακριβώς? Ένας πανέμορφος χώρος με πάρα πολλά βιβλία. Θα ήθελα να πούμε πότε δημιουργήθηκε, πώς ξεκίνησε σαν ιδέα και πόσα βιβλία φιλοξενείτε εδώ. Η βιβλιοθήκη αυτή που βλέπετε δημιουργήθηκε το 2014. Είναι βιβλία που μας δανείσανε, μας δωρήσανε και το Βαφοπούλιο και η βιβλιοθήκη της Βέρειας και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αλλά και οι κάτοικοι του χωριού μας. Δωρεές λοιπόν και το κατοικό. Εσείς πόσα βιβλία έχετε εδώ αυτή τη στιγμή? Είναι γύρω στα 1500 βιβλία, παιδικά, ιστορικά, και με τη ιστορία του και πάρα πολλές εγκυκλοπαίδες. Οι κάτοικοι μας τιμούν, τα βιβλία δανείζονται και διαβάζουν. Είμαστε σαν μια μεγάλη δανειστική βιβλιοθήκη, μόνο που είμαστε μικροί. Μπορεί κάποιος εκτός Ξεχασμένης, εκτός χωριού να έρθει να δανείσει το βιβλίο σας? Όποιος θέλει, ναι. Κρατάτε κατάσταση έτσι με το όνομα, το πείτε το και το βιβλίο. Έχουμε βιβλίο δανεισμού. Μάλιστα. Δανείζουμε, μας το φάνει πίσω, παίρνουμε άλλα βιβλία. Διότι η επόμενη πόλη που μπορεί κάποιος να πάει για να βρει βιβλιοθήκη και να πάρει να δανειστεί ένα βιβλίο είναι στην Βέρεια. Δεν κάνω λάθος. Στην Αλεξάνδρεια. Οπότε είστε κάπου στη μέση, μοιράζεται. Δεν είναι εύκολο στους κατοίκους ή στις γυναίκες αυτές αυτού του χωριού να πάνε Βέρεια ή Αλεξάνδρεια.
Διαβάζει ο κόσμος. Διαβάζει. Σωτήρια, από την εμπειρία σου έτσι τώρα τα δύο χρόνια. Σωτήρια, να διαβάζουμε, διαβάζουμε. Δανείζουμε. Είναι καλό. Νεότερης ηλικίας, τι ηλικίες. Μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίες που κάθονται στο σπίτι. Μας τιμούν οι κυρίες του χωριού. Ναι, διαβάζουν οι κυρίες. Ναι, βιβλιοφάγες. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ. Τεράστια γνώση. Κάνουμε από τα βιβλία. Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια όσον αφορά το χωριό, την ονομασία του χωριού. Το ξεχασμένο, ξεχασμένο. Ξεχασμένη έχει πάρα πολλές ιστορίες για το όνομα. Ναι. Η μία είναι για τον πουλιούχο της Βέρειας, τον Άγιο Αντώνη, όταν ανακαλύψαν τα οστά του και μαλώναν οι κάτοικοι της περιοχής ποιος θα πάρει τον Άγιο. Το δρόμος δεν πέρασε. Γιατί τον είχαν βάλει σε ένα κάρο πάνω σε μια άμαξα με βουβάλια και είπαν ότι όπου σταματήσει θα γίνει εκκλησία. Η εκκλησία του. Το χωριό μας δεν πέρασε και έμεινε ξεχασμένη. Τραψομανίκη, το ράψε το μανίκι, ραψομανίκι, από την πουλούρα έκανε μια πουλούρα, ένα γύρο έμεινε πουλούρα, το σταυρό έκανε το σταυρό, το σταυρό, από τη μέση πέρασε, από τη μέση έμεινε η μέση. Και όταν πήγε στη Βέρεια εκεί που είναι η εκκλησία του Αγίου Πουλίου, χτύπησε το καρτσίκι του και φύτρωσε μια μουριά που υπάρχει ακόμα σήμερα, με σίδερα γύρω-γύρω για να τον προφυλάσσουν. Αυτό λέει παράδοση από τη μεριά τη εκκλησία. Τώρα υπάρχουν και άλλε παράδοσει και άλλε ιστορίε. Λέγονται εδώ εννοείς, μεταξύ ναι, των κατοίκων εδώ, στο χωριανό, ναι. Είναι το χωριό της ξεχασμένης νύφης. Κάποιο γάμο που έγινε το 1650-1700, έμεινε η νύφη στην εκκλησία να περιμένει και ο γαμπρός πήρε τα βουνά. Και έμεινε το χωριό της ξεχασμένης νύφης, που ξεχάστηκε. Αυτό που, που είδαμε τώρα εμείς που ασχοληθήκαμε λίγο με την παράδοση και με την ιστορία είναι ότι κάποτε έγινε μια μεγάλη πλημμύρα στον τόπο μας, που κράτησε για 1-2 αιώνες. Και το κόψιμο σημείο που φύγαν τα νερά ήταν εκείνο το σημείο που ήταν η παλιά η εκκλησία. Και κάτι εκεί λέγανε ότι η ξεχασμένη ξεσκέπαστη εκκλησία. Τι ξεσκέπαστη, ξεσκεπάστηκε αυτή πρώτα. Και έτσι σιγά σιγά με τα χρόνια έφυγε το ξεσκέπαστη και το εκκλησία και έμεινε η ξεχασμένη. Γιατί τότε του ανθρώπου ήταν ξεχασμένοι ότι είναι σίγουρα η εκκλησία. Και έτσι έμεινε το χωριό μας ξεχασμένη. Μάλιστα. Είναι και αυτό. Τώρα άλλοι λέγανε ότι παλιά που κατεβαίναν στα Κατσανέλια από τα βουνά για να ξεχειμουνιάσουν εδώ και φεύγαν την άνοιξη, οι κάτοικοι λέγανε πού πας προς τα εκεί, εκεί είναι οι ξεχασμένες καλύβες, αυτές δηλαδή που αφήσανε στα Κατσανέλια για να πάνε πάλι στο Βέρμα. Τι ξεχασμένες καλύβες είναι ξεχασμένες. Τώρα μάλλον πάμε στην ξεχασμένη εκκλησία. Από εκεί ότι βγήκε η ονομασία του χωριού μας. Αυτά μας είπαν οι παλιότερες, αυτά κι εμείς συνεχίζουμε να λέμε. Και να διδάσκεται στη νεότερη γενιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο Αντώνυμου, Λαογραφικό Μουσείο Ξεχασμένης και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος νομίζω να μας ξεναγήσεις σε αυτό το πανέμορφο, μικρό μεν, πανέμορφο όμως Λαογραφικό Μουσείο. Καταρχάς πρέπει εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας καλωσορίσω στο χωριό μας για την κάλυψη την οποία μας παράσχεται τόσο για την εκδήλωση που προηγήθηκε το χορευτικό κομμάτι, όσο και για την μικρή αυτή έτσι ξενάγηση που θα κάνουμε στο Λαογραφικό Μουσείο. Είναι μια προσπάθεια του Συλλόγου, η οποία τελεσφόρησε τον τελευταίο χρόνο. Αξιέπαινη προσπάθεια όλων των μελών του Συλλόγου. Γιατί ας μην γελιόμαστε, οι περισσότεροι πολιτιστικοί σύλλογοι περιορίζονται στο χορευτικό τους το κομμάτι και δεν έχουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Αυτό μια κάποια στιγμή όμως κουράζει. Και πρέπει λίγο πολύ να κάνουν και ένα άνοιγμα. Αυτό το άνοιγμα κατάφεραν τελικά τα παιδιά εδώ του χωριού να το πραγματοποιήσουν με πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεράκι. Γιατί να το πούμε και αυτό, για να μπορέσει να συγκεντρώσει ένα λογογραφικό υλικό, δεν είναι μόνο ας πούμε ότι χρειάζεται κόπος, χρειάζεται προσπάθεια. Θέλει και κάποια χρήματα, θέλει και κάποια πειθό στις οικογένειες που ήδη έχουν κάποια αντικείμενα, να τους πείσεις ότι αυτά θα αξιοποιηθούν και ότι τέλος πάντων θα είναι ένα είδους
χρήση δανείου. Δεν θα είναι δηλαδή, ας πούμε, για να τα πάρει το πολιτιστικός και να μην τα επιστρέψει ποτέ. Βέβαια πρέπει να πούμε και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε κάνει πολύ περισσότερες καλύψεις, ειδικά πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι οι περιοχές όπως είναι το χωριό το δικό μας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα και πολύ κοντά σε μεγάλες αστικές πόλεις, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Βέρεια, ή αν θέλετε ας πούμε ακόμη και η Αλεξάνδρεια, έτσι, ο Γιάννης, ή τα Γιάννητσά κτλ. Πάρα πολύ νωρίς τεινάξαν ή αποτεινάξαν από πάνω τους αυτό το οποίο νομίζω στο μυαλό των περισσότερων είναι εκείνο το λεγόμενο παλιακό. Δηλαδή, ας πούμε, τι το θέλεις τώρα, αυτό το γιούμι παράδειγμα, ας πούμε, τι το θέλεις, δεν αξίζει το κόπο, ας πούμε, να σου πιάνει τόπο κτλ. Οπότε ένα σουτ. Λοιπόν, είτε έφευγε σε κάποιον παλιατζή ο οποίος ερχόταν και το μάζευε, ή ξέρω εγώ πεταγόταν σε σκουπί. Λυπηρό βέβαια, Αντώνη, το γεγονός αυτό, διότι αν μη τι άλλο έχουν συναισθηματική αξία. Έτσι δεν είναι τα συγκεκριμένα. Και συναισθηματική αξία, αλλά τέλος πάντων είναι και ιστορία, βεβαίως, πολύ σωστά το λες και το τοποθετείς. Είναι κακά τα ψέματα. Η ιστορία, ας πούμε, η κυπαράδοσή μας, των γονιών μας, των παππούδων μας, έτσι των προπαππούδων μας κτλ. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει για να πάμε μπροστά πρέπει να ξέρουμε, ας πούμε, το παρελθόν μας, να γνωρίσουμε από πού είναι. Τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει χρόνος πλέον για να γνωρίσουν τα νεότερα παιδιά. Στην επαρχία είναι ακόμη διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή ναι, τα παιδάκια ζουν με γιαγιά και παππού κοντά και μαθαίνουν κάποιες ιστορίες. Στην πόλη είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα, διότι δεν υπάρχει χρόνος για να κάτσεις και να μελετήσεις και να μάθεις το παιδί σου για το παρελθόν, το δικό σου, των παππούδων, των γονιών. Ναι, να έχει μια ιστορική, εγκυκλοπαιδική, να το πω έτσι, ας πούμε, και ολογραφική μια μόρφωση, τέλος πάντων κάποια βασικά στοιχεία. Την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει δεν ήταν το μουσιάκι αυτό. Όχι, δεν υπήρχε. Στη Μέλλον, ναι. Οπότε να πούμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε την τιμή να σας έχουμε μαζί μας και να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για αυτόν εδώ το χώρο. Ας συγκεντρωθούμε και ας επικεντρωθούμε, ας πούμε, στην προσπάθεια αυτή των παιδιών που κάνουν στο χωριό αυτό την ξεχασμένη Μαθίας, που είναι ένα χωριό στον Ελληνότοπο, το λεγόμενο Ρουμλούκι. Ήταν ένα μεγάλο χωριό την εποχή εκείνη. Εξακολουθεί βέβαια να είναι και μεγάλο χωριό, αλλά την εποχή εκείνη, ας πούμε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χωριό. Και αυτό φαίνεται. Πόσο έχουμε, Αντώνη, σήμερα. Δεν είμαι ειδικός, να σου πω, αλλά σίγουρα, ας πούμε, καταγεγραμμένους, όταν είναι για να ψηφίσουν κτλ., έχει κάπου 1.500 κτλ. Δεν είναι μικρό χωριό. Δεν ξέρω αν καλύψατε τον Άγιο Δημήτριο που έχουμε τη γιορτή του σε 3 μέρες. Ο Άγιος Δημήτριος της Ξεχασμένης, ο οποίος, ας πούμε, είναι μια εκκλησία του 1748, αν δεν κάνω λάθος. Την παλιότερη, νομίζω ότι την είχατε καλύψει παλιότερα και τα λοιπά. Την καλύψαμε και σήμερα. Βέβαια, εντάξει, η κατάσταση της είναι... Αν και μας λείπησε το γεγονός, το ότι πήγαμε σε αυτά τα χάλια. Ναι, και βέβαια... Διότι χάλια θα τολμήσω να το πω. Είστε πολύ επίοικης, η λέξη χάλια είναι πολύ επίοικης, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει μένουμε εκεί. Και μάλιστα όχι κτητορική πλάκα, αλλά μια πλάκα ενδυγισμένη στη μία πλευρά του ναού, είναι ότι ανακαινίστηκε το 1745 που σημαίνει ότι ανακαινίστηκε, ότι προϋπήρχε σαν κτίσμα, έτσι φαίνεται και από την πλευρά της μορφολογίας του ναού, τη δομή που έχει ο ναός, τη βασιλική αυτή την οποία έχει, την οποία τη συναντούμε σε περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και θα έλεγα και αγγίζει και το κομμάτι, ας πούμε, της Υπήρου, με τις μικρές τις πορτούλες, για να μην μπορεί ο κατακτητής, ακριβώς στα σκαλοπατάκια, να μην μπορεί ο κατακτητής να μπει μέσα, ας πούμε, με το άλογο. Γιατί την εποχή εκείνη μπαίνανε με το άλογο μέσα οι κατακτητές, θεωρώντας, ας πούμε, ότι έτσι λίγο πολύ μειώνουν, υποβιβάζουν τους κατοίκους. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό το οποίο είπες, του χάρη. Μέσα από τα πλάνα τα οποία να μεταδείξετε, ίσως κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων φιλοτιμηθούν, ενδιαφερθούν και πούνε, ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, μία από τις παλιότερες εκκλησίες. Με όλα αυτά τις φυσικές καταστροφές, εισαγωγικά θα τονίσω, ο ναός θέλει να καταρρεύσει. Ναι. Έτσι, αν δεν γίνει κάτι σύντομα. Από τη σκεπή του. Από τις βροχές, χιονοπτώσεις και δόξα τω Θεώ, από εδώ μεριά έχουμε αρκετά και χαλάσει. Θα μου πεις βέβαια τώρα πολύ σωστά το είπες και το λες και μια ακόμη φορά. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα καλά κρατεί. Ότι όλα τα κτίσματα τα παλιά πέφτουν από τη σκεπή, δηλαδή απορροφάνε μέσα οι αρμοί και το κονίαμα και η υγρασία, με αποτέλεσμα, ας πούμε, από την Άσια και του Βάρη, ξέρω εγώ να πούμε 70 πόντα. Είναι αμαρτία.
Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα χρονιά στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας Γεώργιος Εφαίρης προς τιμή του Αγίου Δημητρίου. Φέτος έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην παρέα μας συλλόγους με βαριά ιστορία και παράδοση. Να τους καλωσορίσουμε λοιπόν έναν έναν με ένα δυνατό χειροκρότημα. Πολιτιστικός Σύλλογος Μετσόβου. Πολιτιστικός Σύλλογος Οξιάς Καρδίτσας. Πολιτιστικός Σύλλογος Νεών Άρνησας. Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού Υπρόοδος. Πολιτιστικός Σύλλογος Αστήρα Καρδιάς. Και τα μικρά παιδιά του Συλλόγου μας Γεώργιος Εφαίρης. Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1982 από ανθρώπους που αγαπούσαν τον τόπο τους και ήθελαν να συνεχίσει η ιστορία και η παράδοσή του, της ξεχασμένης και του Ρουλικιού γενικότερα. Οι δράσεις του Συλλόγου μας είναι ποικίλες. Πέρα από την αναβίωση εθήμων, διοργανώνουμε διάφορες πολυθεματικές εκδηλώσεις με σκοπό πάντα την αναβάθμιση και πρόοδο του τόπου μας. Στο Σύλλογο λειτουργούν τρία χορευτικά τμήματα: νηπιακό, παιδικό και ενηλίκων, καθώς επίσης και δανειστική βιβλιοθήκη με έναν αξιοσέβαστο αριθμό βιβλίων πάνω από 1500. Και δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε φυσικά και το λαογραφικό μας μουσείο, το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στους κατοίκους του χωριού, με διάφορα αντικείμενα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων από τα παλαιότερα χρόνια. Όμως, η προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα είχε αντίκρισμα αν δεν είχαμε όλους εσάς να μας στηρίζετε, δίνοντάς μας δύναμη να συνεχίσουμε. Θα παρακαλούσαμε τη χοροδιδάσκαλό μας Αθηνά Γιαννοπούλη να μας ενημερώσει για τους χορούς που θα ακολουθήσουν. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συλλόγους που παρευρίσκονται απόψε εδώ. Το μικρό μας τμήμα θα ξεκινήσει με χορούς Πατινάδα, Καστοριανό και Χασαπιά. Παπαδιά, μωρή παπαδιά, παιδί μην είσαι πιο παιδιά. Παιδί μην είσαι πιο παιδιά, κι άλλα τόσα στην κοιλιά, κι άλλα τόσα στην κοιλιά, μας άλλα την παπαδιά. Παπαδιά, μωρή παπαδιά, παπαδιά που πάει παπάς. Παπαδιά που πάει παπάς, πάει στο μήλο η φουκαράς, πάει στο μήλο η φουκαράς, φιλαμίκη δι' ρωτάς. Thank you.
ψηλή βροχή και στα ταυτά βλαβόρα βασίλισσα το κορίτσιο είναι η μαυροφόρα βασίλισσα το κορίτσιο είναι η μαυροφόρα έχει για πάντα για τα μίλησαμε όνειρο ήτανε τα εισπονήσαμε. Όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Στο γαλατά θα πιω κρασί, στα πέρα θα με θύσω και μέσα στο γέντι που ναι, κοπέλα θα φιλήσω. Μέσα στο γελπί που λέ, κοπέλα θα φιλήσω. Έχει για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο παιδικό μας τμήμα. Τα κορίτσια θα μας πούνε δύο λαζαριάτικα τραγούδια. Μία πατινάδα, σύρτη μάρτια, σύρτη φρύδια, γαλάζιο πετινό. Και θα συνεχίσουν με ένα γυναικείο αργό χορό της Μαρίας. Δύσκολα, μάλλον.
είπαμε, μικρό μεν, πανέμορφο. Δε, λογραφικό, στεγάζονται εδώ κάποια αντικείμενα, τα οποία είναι δανεικά από τους κατοίκους της Ξεχασμένης και όχι μόνο. Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο, είναι και τα γύρω χωριά. Ας μην ξεχνάμε, έτσι, και το γνωρίζουμε λίγο πολύ, και εντάξει, υπήρχε μια ομοιομορφία στα χρηστικά αντικείμενα και στον τρόπο ζωής τον οποίο βιώναν την εποχή εκείνη οι άνθρωποι. Δεν είχαν επιρροές από το εξωτερικό, ότι υπήρχε τα μαστόρια, οι τεχνίτες, οι φάντρες κτλ. Ήταν εδώ στη γύρω περιοχή. Μέρη, χωριά, τα οποία ας πούμε βρισκόταν πολύ κοντά σε μεγάλες αστικές πόλεις, πολύ γρήγορα ας πούμε θέλαν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Ενώ βλέπουμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 60, ορισμένες οικογένειες σαρακατσάνων, οι οποίοι ζούσαν πάνω στη Ροδόπη ή ξέρω εγώ ας πούμε πάνω στα σύνορα κτλ. Ακόμη φορούσαν τις φορεσιές τους ή τα ήθη και τα έθιμά τους, τα οποία ήταν και πολύ πιο ζωντανά, να το πω έτσι, μέχρι τη δεκαετία του 60, που δεν είχαν επαφή ακόμη με τις πολύ μεγάλες αστικές πόλεις. Θα ήθελα έτσι συγκεκριμένα να μας λέω πεις... πολλά. Όχι, απλά να καλύψουν όλη την εκπομπή, γιατί θα μπορούσε να κάθομαι. Φυσικά θα κάνεις ένα μοντάζ. Ναι, θα μπορούσα να κάθομαι ώρες και να μιλάω μαζί σου. Θα ήθελα να μας πεις έτσι 2-3 λόγια για τα κάποια αντικείμενα που είναι εδώ. Ωραία. Βλέπουμε, ας πούμε, τρεις πλευρές. Την κρεβατοκάμαρα, την οικογένεια, το ζευγάρι κτλ. Τα παιδιά τους, το μωρό τους κτλ. Βλέπουμε αυτό το μικρό το σαλονάκι, το καθιστικό τους. Το οποίο βέβαια θα περιελάμβανε την εποχή εκείνη και ένα τζάκι. Καθόταν γύρω-γύρω από το τζάκι, τρώγανε ας πούμε σε αυτό το μικρό το τραπέζι, το λεγόμενο σουφρά, το οποίο με σταυροπόδι ή αναφούρκουδα γύρω-γύρω. Λοιπόν, και ορισμένα χρηστικά αντικείμενα, τα οποία ας πούμε η νοικοκυρά την εποχή εκείνη, έτσι, ελάχιστα πράγματα από χρηστικά κουζίνας. Πολύ πιθανό ας πούμε στα παλιότερα τα χρόνια να είχε ένα ταψί μόνο και να τρώγανε περισσότερο γύρω-γύρω με τα χέρια, να το πω έτσι, ή με κάποια ξύλινα κουτάλια ή με κάποια πύληνα πιάτα την εποχή εκείνη. Για να μπορέσουν να ζεσταθούν λίγο πολύ την εποχή εκείνη, γιατί όπως είπαμε ας πούμε είχαν μόνο το τζάκι τους, έπρεπε ας πούμε να έχουν στρωσίδια, τα λεγόμενα τα βελεντσιά κτλ. Άρα έπρεπε λίγο πολύ οι νοικοκυράδες ή από τις πρίκες τους οι κοπέλες, οι κυράδες κτλ. Να κάνουν ακριβώς, ας πούμε να το παράξουν αυτό το πράγμα. Ζωντανά είχαν την εποχή εκείνη, παίρνανε το μαλλί, το ξένανε, το γνέθανε και φυσικά πηγαίνανε στον εργαλείο. Τα καλοκαιρινά τους, τα χειμωνιάτικά τους, τις βελέτσες τους, ακόμη και τα ρούχα τους. Έτσι δεν είναι. Αν γυρίσουμε και δούμε λίγο πολύ ας πούμε, κάποια ρούχα τα οποία φοράνε, είναι τιμένες τα ομοιώματα, οι κούκλες να το πω έτσι, θα δούμε ότι είναι από πολύ χοντρά μάλινα υφάσματα. Τα βάφανε φυσικά, τα βάφανε με μπογιές της εποχής εκείνης, είτε με τα ριζάρια που ήταν τα κόκκινα, με κάποιους βολφούς, με κάποιες πατάτες, ό,τι βρίσκανε ας πούμε οι άνθρωποι και το γνωρίζανε από τα πολύ παλιά χρόνια που από στόμα σε στόμα μεταφέρθηκε, έτσι γινότανε τότε. Οι άνθρωποι ήταν λίγο πολύ αγράμματοι, ελάχιστον αυτοί οι οποίοι ξέρανε γράμματα και ήταν και δακτυλοδεικτούμενοι, να το πω έτσι. Και έτσι λοιπόν ας πούμε στρώνανε οι άνθρωποι ας πούμε, για να μπορέσουν να ζεσταθούν ή να ντύσουν και τα παιδιά τους, να ντυθούν και οι ίδιοι. Ήταν λοιπόν, και διαφορετικό το κρύο νομίζω, Αντώνη. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Και ποιες συνθήκες τότε ήταν διαφορετικές και μάλιστα οι συγκεκριμένες φορεσιές έχουν και ένα βάρος. Ναι. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες πηγαίναν στα χωράφια φορώντας 15 κιλά φορεσιά πάνω τους. Διότι την εποχή εκείνη φυσικά ήταν και ακριβά τα νήματα, ήταν ακριβά τα πάντα. Δεν είχαν την οικονομική τους επιφάνεια οι άνθρωποι, ας πούμε, για να μπορέσουν να έχουν 1, 2, 3 και 4 φορές. Να το πω έτσι. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να κοιμόταν και με τα ίδια τα ρούχα. Λοιπόν, και να ξυπνούσαν και να πηγαίνουν στο χωράφι με το ίδιο. Ήταν βέβαια, ας πούμε, κάποιες αλλαξιές την γιορτινή ή την ηθιάτικη ή την καθημερινή, την κάπως πιο καλή κτλ. Αλλά ήταν κάποιες οικογένειες οι οποίες είχαν μια επιφάνεια, να το πω έτσι. Η φορεσιά της περιοχής είναι η λεγόμενη φορεσιά της Αλεξάνδρειας, του Γιδάρ. Αυτή με το κεφαλόδεσμο, το πολύ περίεργο και το πολύ σπάνιο, που λίγο πολύ ας πούμε ο θρύλος, το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ναι, ας πούμε, ότι σε μία μάχη πήρε ας πούμε την περικεφαλαία τη δικιά του τώρα, ενός αξιωματικού, και πήρε ας πούμε και την έβαλε την περικεφαλαία, ας το πούμε, στην επικεφαλή του γυναικείου αυτού τμήματος, που μπόρεσε λίγο πολύ να συμμετάσχει στην απομάκρυνση ας πούμε του εχθρού. Και από τότε λίγο πολύ ας πούμε η φορεσιά έχει να κάνει με αυτό το λεγόμενο κεφαλόδεσμο, το λεγόμενο κατσούρι.
αυτή βέβαια η φορεσιά με τα χρόνια εμπλουτίστηκε. Έγινε πιο επίσημη, έγινε να με πιο πολυτελείας, έγινε πιο με χρυσά νήματα, με χρυσά αυτά κτλ. Ασημένια. Αλλά δεν είχαν όμως όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα όταν πατρευόταν μία από τις κοπέλες τους, οι κόρες τους, να έχει τη δυνατότητα να κάνει μια τέτοια νηφιάτικη φορεσιά. Που πολλές φορές, ας πούμε, ίσως και να τη δανειζόταν την φορεσιά αυτή μια άλλη συγγενική οικογένεια. Και γιατί το λέω αυτό, διότι υπήρχαν κάποιοι κανόνες στην εποχή. Εκείνοι οι κανόνες ήταν ότι δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, ας πούμε, να τη φορέσει νηφιάτικη όταν είχε παιδί. Έμπαινε, ας πούμε, σε μια άλλη κατηγορία. Δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, ας πούμε, όταν είχε να είσαι παντρεμένη μετά από λίγο καιρό να φοράς, ας πούμε, και να πηγαίνει στην εκκλησία και τα λοιπά, με τα στολίδια και τα λοιπά. Οπότε από την νηφιάτικη φορεσιά αφαιρούσαν με τα χρόνια. Την βγάζανε στην άκρη. Ναι. Αρχίσανε και σωστά τα λες, αφαιρούσαν κοσμήματα, αφαιρούσαν το χρυσό το γυλαίκο, αφαιρούσαν, ξέρω εγώ, ας πούμε, κάποια πράγματα. Βέβαια. Οπότε, ας πούμε, μην ξεχνάμε ότι και το προσδόκιμο ζωής δεν είναι αυτό το σημερινό σήμερα. 40 χρονών, αν είναι την εποχή μια γυναίκα, θεωρείται να πω ότι έπρεπε να τα πετάξει να φορέσει μαύρα. Φορούσε, ας πούμε, το τσεμπέρι, το μαφέσι, όπως το λέγανε, ένα, δύο, τρία, έτσι και τα λοιπά, και δεν τις έβλεπε. Τις έβλεπε όλες, ας πούμε, οι ίδιες στην εποχή. Γιατί είχαν στην οικογένεια να πέσει και κανένα πένθος. Ακριβώς, εκεί ήταν πολύ σωστά. Να τα βάζει από τα 20 της και να μην τα βάζει ποτέ. Και όχι πολύ σωστά το λες, ας πούμε, όχι να πέσει κανένα πένθος, έπεφταν. Διότι και πολλά παιδιά κάναν την εποχή εκείνη. Και επόμενο ήταν, ας πούμε, οι αρρώστιες θερίζαν. Ακόμη και η πόλεμη αφαίρεση στην εποχή εκείνη θερίζαν. Οπότε ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, εύκολο μια οικογένεια να έχει, ας πούμε, τέτοια ατυχή γεγονότα μέσα στην οικογένειά της. Με τι θα το πάει στο νοσοκομείο της Φέρειας. Ένας απλός χωρικοδίτης στην εποχή εκείνη πρέπει να ανεβεί στο κάρο με τα αγελάδια ή με τα βουβάλια που ήταν την εποχή εκείνη και να πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο, πάει στη Βέρεια ή δεν ξέρω πού αλλού. Και πεθαίνουν στον δρόμο. Μια περιτονίκηδα από κάτι κτλ. Έτσι. Συνεπώς εδώ σε αυτόν εδώ τον χώρο έχουν συγκεντρώσει εδώ τα παιδιά τόσο από πλευράς ενδυματολογικών τμήματων και κομματιών, όσο χρηστικών αντικειμένων της καθημερινότητας, της ένδυσης, των σκεπασμάτων, της διακόσμησης εντός εισαγωγικών, της καθημερινότητας του τραπεζιού, της καθημερινότητας του. Τη σύμφαση, τη εργασία ή ακόμη αν θέλουμε και ορισμένα εργαλεία τα οποία ας πούμε, αφορούν τις εργασίες της εκτός σπιτιού. Όπως είναι ας πούμε, ξέρω εγώ, το δερπάνι. Έτσι. Το δερπάνι και η παλαμαριά. Η λεγόμενη παλαμαριά την οποία ας πούμε, την βάζανε για να μπορέσουν να πάρουν τα στάχια. Έτσι, αλλά είχε και άλλο σκοπό. Δεν ήταν μόνο να πάρουν τα στάχια έτσι. Μην ξεχνάνε ας πούμε, ότι πολλές φορές τους έφευγε και το δερπάνι. Υπήρχε περίπτωση ας πούμε, να κόψουν και κανένα δάκτυλο. Ή υπήρχε και περίπτωση με την αγκαλιά την οποία κάνουν την εποχή εκείνη να έχει και φίδια μέσα στα αυτά και τα λοιπά. Οπότε μέσα στα κόρτα. Οπότε λίγο πολύ ας τους προστάτευε αυτή η λεγόμενη παλαμαριά. Σώθηκαν λοιπόν από κάποια οικογένεια να είναι καλά. Που φρόντισαν λίγο πολύ να μας δείξουν ότι ακόμη και αυτό το απλό ξύλινο αντικείμενο έχει μια καταπληκτική έτσι δομή που είναι φτιαγμένο, αλλά έχει μια φοβερή χρηστικότητα. Από ανθρώπους. Ακριβώς. Για ανθρώπους. Αγράμματος, έτσι, οι οποίοι δεν γνωρίζαν αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα. Και όμως βρίσκανε τρόπο να κάνουν πολύ χρήσιμα τα αντικείμενά τους από το μηδέν. Πολύ σωστά το λες και το περιγράφεις ακριβώς έτσι όπως το λες. Αντώνη μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Εγώ χάρηκα και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν γνωρίζω ανθρώπους που αγαπούν την παράδοση και ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι έχεις διαβάσει πάρα πολύ. Είσαι διαβασμένος πάνω στον τομέα αυτό. Και φαίνεται ότι αυτή η αγάπη που έχεις προς το αντικείμενο πηγάζει από μέσα σου. Δηλαδή σε βλέπω έτσι από κοντά, δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να αποτυπώσει. Λάμπεις όταν μιλάς για τα αντικείμενα. Ναι. Είναι τρομερή υπομονή, αγάπη εννοείται και τρομερή υπομονή νομίζω. Ναι, και υπομονή φυσικά βέβαια ας πούμε. Πέρα από τις αγάπης. Σαφώς. Περισσότερο να με αγάπη για την πατρίδα. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε. Καθένας μας βέβαια, ας πούμε. Απλώς είχα εγώ λίγο περισσότερο χρόνο λόγω της δουλειάς μου, αλλά είχα και τη δυνατότητα, να το πω έτσι, να ασχοληθώ με το αντικείμενο αυτό, γενικότερα την ιστορία και τη λαογραφία.
Σου αρέσει μάλλον. Και μου αρέσει. Και μου αρέσει. Και έτσι και προσπαθώ ακόμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Κανείς, ας πούμε, λέει γυράσκω. Έτσι, απλά χαίρομαι να γνωρίζω ανθρώπους που αγαπούν το αντικείμενο αυτό και συνεχίζουν. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να δώσεις πολλά στη νεότερη γενιά που είναι τα παιδιά μας, ελπίζω, τα εγγόνια μας μεθαύριο. Ελπίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθατε εκ μέρους, βέβαια, ξαναεπαναλαμβάνω, του Συλλόγου, του Προεδρείου και όλων των ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, έχουν δουλέψει εδώ και θα δουλέψουν εδώ και έτσι, από ό,τι γνωρίζω λίγο πολύ θέλουν να το εμπλουτίσουν. Και να το μεγαλώσουν και μεράκι. Και θα χαρούμε πάρα πολύ την επόμενη φορά που θα έρθετε να έχουμε κάτι περισσότερο και καλύτερο να σας δείξουμε. Το ελπίζω, έτσι, το ελπίζω. Όχι μετά από 7-8 χρόνια. Όχι, θα δούμε χαρά μας. Χαρά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν, εν όψη σε τρεις μέρες του Αγίου Δημητρίου, έτσι, που είναι και ο Πολιούχος εδώ της Ξεκαρφίδας. Ευχαριστώ. Και πήραμε τα πλάνα μας μέσα από την Ξεχασμένη και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έτσι στα δέντρα που βγάζουν λοκούς και πρέπει να είναι συγκεκριμένη ποικιλία. Είναι ευκαιρία να τους δοκιμάσουμε κιόλας. Κλεμμένος βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Για να δοκιμάσω και θα σας πω. Πολύ γλυκός. Ειδική ποικιλία. Να πω την αλήθεια, πρώτη φορά τρώω τέτοιο λοκό. Είναι μέλι. Είναι ζάχαρη, είναι μέλι. Σε λόγο θυμίστε μου να ρωτήσουμε τον πρόεδρο μου, γιατί είναι αυτή. Με λάθος. Πιάσαμε και το μανιταράκι. Τι μανιτάρι είναι αυτό, πως ξέρει κανείς να μας πει. Για δείτε το. Αν ήταν από την ποικιλία που ξέρω, θα το τρώγα έτσι ομό. Τρελαίνομαι για ομό μανιτάρι. Ξέρεις πια, Άννα, την ποικιλία αυτά τα στρόγγυλα. Αυτό πιθανόν είναι και δηλητηριώδης. Ωραία, φύγαμε. Επόμενη στάση, πάμε.
κύμα αργότυπησα. Ουρδίνη κι άμα αρτιάντα αντίβα καλασί. Όλε σε ρίχνει μια. Ουρανάνε βασίλο σε
κάτι βαντιλέραμα, για κάτι βαντι στον χώρο. Κάτι βάλατε στο χώρο να ακούσει την τραγούδια. Να ακούσει την πέρα μα, να ακούσει και να μάθει. Να ακούσει και να μάθει πως πιάνεται η αγάπη. Να πω τα μάτια πιάνει τη στα χείλη κάτι μπαίνει. Παράδοσης μας αυτή την εβδομάδα μας έφερε στην ξεχασμένη του νομού η Μαθίας και κάπου εδώ θα πρέπει να την αποχαιρετήσουμε. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για την επόμενη Κυριακή με ένα άλλο ταξίδι παράδοσης, ξέρετε εσείς, εκεί γύρω στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι και φυσικά στην επανάληψή μας κάθε Τρίτη στις 4 παρατέταρτο το απόγευμα. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να είστε όλοι καλά και μείνετε συντονισμένοι στο Euro Channel.